Έτσι, έτσι τρελάκια έφυγα πρωινά. Αμέσως πυροδοτείτε. Με τη μουσική τρελαίνομαι. Έτσι λοιπόν, μαθήριδη, να πω πάμε στο ταλέντο. Πήγα να σου ερωτήσω πότε έδειξες για πρώτη φορά το ταλέντο σου. Ήταν λοιπόν όταν ήσουν πολύ πιτσιρίκα, με τις πρώτες οντισιόν που αμέσως σου άνοιξαν. Ποιες οντισιόν, στην Ξάνθη? Δεν είχε καλή τέτοια. Όχι, στην Ξάνθη, στην Αθήνα εδώ όταν ήρθες, που σου άνοιξαν το δρόμο στο θέατρο, σε όλο αυτό το μαγικό κόσμο. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Λάκης Λαζόπουλος, 10 Μικρινίτσι. Και τα σύριαλ. Σου λείπει τηλεόραση, Ματίλδη? Δεν θα το έλεγα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν έκανε τηλεόραση. Έχω κάνει πολύ τηλεόραση και μπορεί να ξανακάνεις. Και χάρηκα και την ευχαριστήθηκα και με ευχαριστήθηκε και μπορεί να ξανακάνω. Κοίταξε, εμένα μ' αρέσει να κάνω και μια, έτσι, κάποια διαλύματα που και που. Ναι, και Eurovision έχεις κάνει. Ναι. Χαμός. Εντάξει. Δύο χρονιές. Ναι. Τι δηλαδή, ακούστηκε τηλεόραση, γι' αυτό, τηλεο... Καλά. Από όλα έχει ο Μπαξές στην ιστορία, στην βιογραφία. Άκουσα την Μπέτη που είχε πει για το ταλέντο στην Ελεονόρα ότι ωραία ιδέα θα ήταν να είναι και η Ματθίλδη και η Ευγενία στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Είχε ακουστεί αυτό. Γιατί εκεί θα ήταν ίντριγκα. Μα είχε ακουστεί πάρα πολύ και το λέγαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή ότι μπορεί να είναι οι δυο τους και θα ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά εντάξει, είναι και το κόνσεπτ τέτοιο που έχει τρεις κριτές ουσιαστικά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θα ήταν για όλους ωραίο, αλλά δεν μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω, είχε κάτι, είχε συζητηθεί κάτι? Όχι, εγώ δεν είχα συζητήσει με κάποιον επίσημα, όχι. Και εγώ το άκουγα, αλλά δεν έγινε κάποια συζήτηση. Θα το έκανες? Ναι, μπράβο. Θα το έκανα. Θα το έκανα. Γιατί κοίταξε, είναι μια εκπομπή εμένα που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι δίνει βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να δείξουν τα ταλέντα τους και δεν είναι περιοριστικό, δηλαδή δεν είναι μόνο τραγούδι, δεν είναι μόνο χορός, δεν έχει μόνο ένα είδος και υπάρχουν και άλλα είδη ταλέντου τα οποία δεν έχουν χώρο κάπου να δείξουν αυτό που κάνουν και θεωρώ ότι το ταλέντο είναι πραγματικά για μένα από τις καλύτερες εκπομπές τηλεοπτικές σε αυτό το τομέα, γιατί show, από όλα δηλαδή έχει ο Μπαξές, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στους πάντες. Να εκφραστούν. Ναι. Και αυτό είναι που μου αρέσει. Να σε ρωτήσω, εσύ πήγες για καφέ με την Ευγένεια Μανολίδου, βγήκατε τελικά για καφεδάκι? Όχι, καφεδάκι είχαμε πιει εδώ, στο στούντιο, παρέα, όταν ήμασταν στις πρόβες, τα dancing. Είχες πει κάτι ότι δεν θα βγαίνεις για καφέ με την Ευγένεια Μορθίρδη? Δεν θα πήγαινα για καφέ? Ή εγώ νομίζω, λέω. Καλά, καλά, μην κάνεις έτσι. Κοίταξε, δεν έχω πρόβλημα να πιω καφέ. Τσάι. Δεν κάνω ομοιοπαθητική, ακόμη. Okay. Οπότε δεν έχω κανένα ζόρι να μην πιω καφέ. Τον πίνω τον καφέ και μια χαρά. Είναι μια εποχή που καλό είναι να βρισκόμαστε όλοι να πίνουμε τα καφεδάκια μας, να τα λέμε. Σωστό. Να βρισκόμαστε. Έχουν αλλάξει εποχές, αλλάξαν όλα. Εμείς, Ματθίλδη, θα θέλαμε να προσπαθούσαμε να φανταστούμε χθες που κάναμε τη σύσκεψη και λέγαμε θα έρθει η Ματθίλδη, τι να κάνουμε με τη Ματθίλδη κτλ. Προσπαθούσαμε να σκεφτούμε λοιπόν ποια θα ήταν η θέση σου στα ταλέντα που εμφανίστηκαν στην πρώτη εκπομπή του Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Τι θα έλεγε η Ματθίλδη αν καθόταν σε αυτή την επιτροπή? Ποια θα ήταν η γνώμη της για το κάθε ταλέντο, ειδικά αυτά που μας κίνησαν την περιέργεια ιδιαίτερα εμάς? Ναι. Και προσπαθούσαμε να φανταστούμε τι θα πεις. Θέλεις να δούμε μερικά από αυτά τα ταλέντα και να κάνεις τη δική σου αξιολόγηση? Μια και δεν είδες την εκπομπή, δεν την είδες, είπες την Κυριακή. Δεν την είδα, είδα μόνο ένα παιδάκι στο Θέμο εχθές. Που χόρευε ζεμπεκικό. Με αυτό νομίζω ότι τραγούδαγε. Που τραγούδαγε. Ναι, το μυστηρικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ταλέντο, ο οποίο είχε κερδίσει στο Get on Stage τη Κύπρου, το οποίο παρουσίασα εγώ το νούμερο 2. Άλλη το νούμερο 1 λοιπόν που διαγωνιζόντουσαν τραγουδιστές και χορευτές στο Μέγκα τη Κύπρου ήταν παιδιά μέχρι 16 ετών. Και είχε κερδίσει αυτό το παιδί εκεί. Στο πρώτο. Το πρώτο. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να το δούμε, νομίζω, να ξεκινήσουμε από τον φοβερό Γιώργο Ιωάννου. Εντάξει, παιδιά, εδώ τι. Μάμα. Δείξτε μέσα. Το είσαι εσύ αυτό το τραγούδι, νομίζω,
Αφήνω οι στόχοι. Για ρίξτε το κι εσύ. Όχι, καλέ κι εσύ. Κοίταξε, το παιδί αυτό έχει μια άψογη τεχνική και δεν είναι όμως μόνο η τεχνική του. Η φωνή του βγάζει μια ωριμότητα, δεν ξέρω, λες και είναι παλιά ψυχή. Δηλαδή, για την ηλικία του, αυτό που βγάζει το συναίσθημα η φωνή του δεν συνάδει. Δηλαδή, δεν είναι της ηλικίας του το ηχόχρωμα που βγάζει. Αυτό σημαίνει ότι είναι σαν ψυχή, δεν ξέρω τώρα αν τα πιστεύετε ή δεν τα πιστεύετε, αλλά εγώ, ας πούμε, κάπως έτσι εξηγώ τα πράγματα. Ότι πρέπει να είναι μια ψυχή, ας πούμε, που έχει βιώσει για να μπορεί σε αυτήν την ηλικία να βγάζει αυτή την ωριμότητα που βγάζει. Γιατί δεν είναι απλά τεχνικά άψογος. Δεν είναι απλά το ότι εκφέρει το λόγο τόσο καθαρά που καταλαβαίνεις όλα τα λόγια, που για μένα είναι πολύ σημαντικό στο τραγούδι. Δηλαδή, ωραία η φωνή, ωραία η τεχνική, ωραία και τα γυρίσματα, αλλά να ακούω και την ιστορία που μου λες τραγουδιστή. Λοιπόν, και την ιστορία ακούω. Και η φωνή του είναι γεμάτη, ολόκληρη, τα ηχεία του είναι ενωμένα, είναι τεχνικά, είναι άψογος. Δεν είναι μια φωνή που μιμείται, δηλαδή, κάτι άλλο. Είναι μια δικιά του φωνή που ταιριάζει με την προσωπικότητά του. Παρότι δεν έχει οριμάσει, παρότι είναι 14 ετών μόνο, αλλά αυτό κάτι δείχνει, αυτό θες να πεις. Δεν μπορεί να είναι 14, πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλος. Νομίζω 14-15 πρέπει να είναι. Περνάει πάντως ο συγκεκριμένος, περνάει τη δοκιμασία, δεν πατάς κανένα χ. Ο συγκεκριμένος μπορεί και να κερδίσει κιόλας. Αυτά είναι τα λέτε, γιατί είναι ταλέντο το οποίο σε αφήνει άφωνο. Είναι μόνο 14 μας λένε τελικά. Είναι 14 ετών, αυτό είναι το εντύπωση. Πάμε σε ένα μικρότερο όμως ταλέντο. Ναι, πάμε στον Πιτσιρικά που χορεύει σε Μέγκο. Πάμε στον που δέχτηκε και σκληρή κριτική από το Χάρη. Από την Κύπρο. Μην γυρνάει από την άλλη ο Χάρης που ήταν το δει. Σ' ακούμε. Με την καρέκλα δεν το έχω ξαναδεί. Χορογραφία με καρέκλα ζεμπέκικο και μ' αρέσει. Όπα, ωραίος. Και τώρα τη σηκώνει εδώ, ναι. Α, έλα, κάνει και τέτοια. Ο Χάρης, επειδή δεν το είδες, να σου πω ότι η γνώμη του ήταν ότι δεν του αρέσει να βλέπει μικρά παιδιά τα οποία μιμούνται ενήλικων συμπεριφορές. Και διαφώνησε πάρα πολύ μαζί του και όλος ο κόσμος που φώναζε, αλλά και η Ευγενία και ο Βαγγέλης που τους άρεσε πολύ. Κοίταξε, τα παιδιά μιμούνται ενήλικων συμπεριφορές. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα σπίτι, μιμούνται τους γονείς τους. Εδώ τους μιμούνται και όταν μεγαλώσουν. Και όταν παντρεύονται, αναπαράγουν τη σχέση των γονιών τους. Εκεί να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε. Ενώ θα ήταν προτιμότερο οι ενήλικες να μιμούνται τους πιτσιρικάδες καλύτερα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αλλά έλα, πες το. Και άντε, κάντο. Εσύ θα περνούσες λοιπόν αυτό το παιδάκι. Εννοείται. Γιατί το παιδί αυτό. Δεν ξέρω ο Χάρης τι είπε, δεν άκουσα τα σχόλιά του, αλλά. Λίγο πολύ αυτό που είπε εσύ. Δεν βγάζει πάθος στο κορμί του, δεν εκφράζει τη μουσική. Εκτελεί μια χορογραφία, αλλά την εκτελεί άψογα όμως, έτσι. Και το ζεϊμπέκικο, όμως, για να το βγάλεις, πρέπει να έχεις περάσει εμπειρίες και πόνο μέσα για να σου βγαίνει στο κορμί και να το εκφράζεις. Όπως τόλεις ο Γκλέτσος είναι χαρακτηριστικό. Και ο Χρήστος Φερεντίνος έχει κάνει με εξαιρετική επιτυχία. Πάμε να δούμε τον Κοζάκο. Να δούμε ο κύριος που χορεύει κοζάκικο χορό τώρα. Μετά τον μικρό μας φίλο, νάτος. Έχει αφιερωθεί σε αυτό το χορό, όπως βλέπεις, έτσι. Σου κάνω μια μικρή εισαγωγή, είναι 63 ετών. Σε ποια ηλικία? 63, εδώ και μια πενταετία περίπου δουλεύει από ό,τι θυμάμαι. Φαίνεται αυτό. Ναι, είναι 63 ετών, επαναλαμβάνω. Χρήστο, το έχεις? Όχι όλο το κάθισμα. Το μισό. Το ενόγδο. Το θα κάτσω. Ναι, ναι. Δεν έχω κάτσει. Καλή διάθεση, υπάρχει διάθεση. Είναι στο να κάτσω ή να μην κάτσω. Λοιπόν, λίγο αυτό που είδες, κόπηκε, θα πρέπει να σου πω, από την Επιτροπή, με πολύ αυστηρή κριτική από περί, αν δεν κάνω λάθος,
Από όλους, από όλους. Και από Ευγενία Μανολίδου κόπηκε. Κοίταξε, είναι πολύ ωραία η προσπάθεια και είναι πολύ... πώς το λένε, συγκινητικό. Πολύ θετικό να βλέπεις ανθρώπους που έστω και σε μεγάλη ηλικία παθιάζονται με κάτι και θέλουν να εκφραστούν και δουλεύουν με το σώμα τους, άσχετα αν το αποτέλεσμα φτάσει, γιατί εντάξει. Θα το παίρνεις στην επόμενη φάση Μαρτίλδη? Όχι. 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 Και εσύ. Δεν θα το παίρναγα. Μάλιστα. Αλλά δεν θα το παίρναγα γιατί δεν είναι σε ένα επίπεδο τέτοιο που μπορεί να συναγωνιστεί, δηλαδή ή βάζεις ψηλά τον πύχη. Ή κάνεις... Θα τον έκανες ντουέτο με τον παρουσιαστή, δηλαδή θα να είναι δυο τους στα παρασκήνια, να κάθονται δυο τους να χορεύουν για την πάρτι τους, έτσι. Με τον παρουσιαστή εκεί, γιατί πιο δεν πολύ... έχει αποφασίσει αν θα κάτσει. ναι, ο ένας είναι ο αναποφάσιστος αν θα κάτσει και ο άλλος κάθεται. Το πιο σκληρό instantané πάντως της βραδιάς ήταν μετά από το κομμάτι που θα δεις τώρα, που έγινε με την Ευγενία ένας μεγάλος χαμός. Πάμε να το δούμε. Drag queen, ναι. Ναι. Σε αυτό το τραγούδι εμπνέει πάρα πολύ. Το έχω δει από διάφορες. Λοιπόν, πήρες μια μικρή γεύση. Τα κορίτσια δεν πέρασαν στην επόμενη φάση. Στο κομμάτι που είδες, ήδη κομμάτι. Έχει πατήσει το χ η Ευγενία και μετά υπήρξε και μία αντιπαράθεση μεταξύ τους. Ναι. Χοντρή πώς φάνηκαν εσένα? Τι αντιπαράθεση. Το έχω δει καλύτερα, το συγκεκριμένο κομμάτι. Mm-hmm. Το έχω δει από τον Τζο, που είχε ξαναπάει. Ο Τζο είχε πάει στο Ταλέντα. Ο Βραζιλιάνος. Τον είχα δει στη Μύκονο, στο Ίκαρος, που μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, πραγματικά έκανε τόσο ωραίο κομικό show drag queen με, δηλαδή οι περισσότερες drag queen κάνουν ας πούμε τις θεές, τις ωραίες, τις καλονές. Ο Τζο αυτό που μου άρεσε ήταν ότι τσαλακωνόταν, έβγαζε ένα άλλο ύφος. Ο Τζο παίρνει μέρος και φέτος στο Ελλάδα Ιστ Ταλέντο. Αλήθεια. Μετά την προπέρσινη εμφάνιση που έκανε. Ο Τζο μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το νούμερο το έχω δει καλύτερα με τον Τζο. Μάλιστα. Άρα θα κοβόταν. Στα κορίτσια. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε.